Γεια σας! Hello! Είμαστε κάτω δεξιά. Yay. Θα παίξουμε αυτό το ελληνικό παιχνίδι. Το Westwood Shadows είναι demo, δεν έχει βγει το παιχνίδι ακόμα. Αλλά από ό,τι μας είχε πει στη συνέντευξη ο Ορφέας που συμμετέχει σε αυτό το παιχνίδι, το μέσα στο καλοκαίρι λογικά θα βγει, είναι στα τελειώματα. Έτσι. Οπότε λογικά τώρα στο demo που θα δούμε θα είναι στο... σχεδόν όπως θα είναι το παιχνίδι. Όχι απαραίτητα, γιατί βλέπω το demo τελευταία φορά τον ανανεώσανε 5 Δεκεμβρίου. Εντάξει. Αλλά λογικά από τότε απλώς κάνουν τα polishing και δίνουν τις τελευταίες πινελιές. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Ωραίο φαίνεται, πάμε να δούμε. Unreal 4. Θυμάμαι τότε που έβλεπα το Unreal Engine που λέγανε και ήταν το Unreal του παιχνίδι, το Unreal Tournament. Ναι, και πριν το Unreal ήταν το Unreal το 1. Ναι, αυτό. Until the middle hand. Υπάρχει middle hand. Okay, ναι. Εγώ λέω να το κάνουμε λίγο πιο φωτεινό. Να το κάνουμε... ναι. Ας μην είναι εντελώς barely visible, γιατί η οθόνη έχει και υψηλό contrast. Για να δούμε. Συνοτιμή. Τρομάζουμε λιγάκι. Ωραία. Settings. WSAD, είναι σαν ένα E, F, ο φακός, σαν first person είναι. Είναι κλασικά first person controls. Okay, I can do that. Πολύ ωραία. Graphics, full screen, ωραία, όχι unlimited. Ας το κάνουμε limit στα 30, έτσι δεν παίζουμε πάνω από 30. Ωραία. Όλα στα epic τα γραφικά. Έτσι, epic, μου αρέσει αυτό. Ας αυξήσουμε λίγο το field of view. Τι δεν... Όχι ρε. Στο κάνουμε 105. Θα είναι λίγο ευρυγόνιο, αλλά θα βλέπουμε πιο εύκολα τα τέρατα. Οπότε εγώ το προτιμώ σε first person έτσι. Audio full και ξεκινάμε. Είναι horror μας είπανε. Ο ελευθέρος κοκκινάκης είχε βλακεί στα 503 to dispatch. Front alley's blocked off.
Some lights are on. The front door looks open. Copy. Any vehicle or contact? Negative. I'll let you know. Over. Guess it's time to go home. Okay. Ένα desync εκεί πέρα. Ναι, υπάρχουν λίγα desync βέβαια. Λες αυτή που το βάρω σε 30 fps, πρέπει να το βάρω σε 60. Ας το τώρα. Ναι, μόλις ξεκινήσει. Τα 60 ήταν το default. Το default ήταν unlimited. Θα το μειώσω λίγο στα 120. Λοιπόν, εμένα μου θύμισε πολύ Silent Hill το opening με τα μάξι, το μίχλι κτλ. Πάρα πολύ. Ναι, όντως. Από ό,τι κατάλαβα, αυτός ήταν από το Westwood. Ζούσε εκεί κάποτε, πέθανε η γυναίκα του, το παιδί του σε ατύχημα. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται, πλέον στην περιοχή δεν υποτίθεται ότι δεν έπρεπε να μείνει κανείς. Westwood Police, is anybody here? Λοιπόν, interaction, τυπικό, ναι. Πολύ τυπικό, J-Journal. Escape για το αυτό, τέλεια. Α, flashlight, UV light. Και θέλουμε και μπαταρίες κάθε φορά. Οκ, βάλτε FPS και αυτά. Ναι, θα βάλω στα 120. Οκ, yes. Θεός, δεν νομίζω να έχει θέμα. Το V-Sync έχει βγει που προκαλεί πρόβλημα. Δεν έχουμε reflection. Ναι, δεν έχει reflection. Ή είμαστε βαμπύρ. Ή δεν έχει γίνει. Ή πολύ... δεν είναι στο πόλις ακόμα. Ναι, αυτό. Ή είναι ακόμα σε αυτό το stage. Αφήνω το flashlight ή το. Wow, πολύ γρηγόνιο. Θες να το μειώσω. Όχι, εντάξει. Σου είπα, εγώ το έκανα γιατί για τα first person shooter που παίζω εγώ με βολεύει πάρα πολύ. Ναι, απλά επειδή εγώ δεν το έχω συνηθίσει, κατάλαβε. Θα το μειώσουμε. Περίμενε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θες να το. Να κάτσω εγώ στη θέση. Ποια θέση. First person shoot. Πάτω στο 95. Ναι. Ορίστε. Ναι. Pick up. Α, οκ. Α, είναι σαν το Resident Evil με το Μελάνι, αυτός έχει τηλέφωνα. Οκ, okay, why not. Ας μη σώσουμε ακόμα. Local call, οκ. Δεν κάναμε κάτι για να σώσουμε. Μάλιστα. Δεν ανοίγει. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Okay. Ωραία το σου δείχνει βέβαια το... Το text, το... Ναι. Σε περίπτωση που δεν μπορείς να το διαβάσεις, ναι. Δεν φαίνεται να θέλει να πάρει τίποτα. Βάλε flashlight αν έχεις. Έχω, αλλά δεν θέλω να τελειώσουν οι μπαταρίες. Α, είναι και αυτό, ναι, σωστά. Συν ότι υποθέτω ότι αν ήθελα να πάρω κάτι θα μου το έλεγε το παιχνίδι, θα μου έλεγε. Ότι εδώ έχεις κάτι. Ναι, θα έβγαζε ένα E. Για να δω το O. Α. Το UV. Οπ! Τι. Πράγματα παντού. Το είδαμε αυτό. Να βλέπεις. Garage key. Okay. Υπάρχει μια επιρροή Resident Evil. Μ' αρέσει όμως το, αυτό το first person πολύ έτσι, πολύ fluid. Δεν ξεχνάω ότι έχουμε φακό. Δεν βλέπω κανένα τέρας, οπότε. UV paint bucket. Α, κάποιος το χρησιμοποιεί αυτό, είναι UV paint, ναι. Άρα αν το χρησιμοποιήσεις το UV, μπορεί να δεις κάτι. Οπ! Δύο λέει. Αχα. Κάποιο code, γιατί είχε παύλες, αν δεις. Να, το βλέπεις. Τρίτο νούμερο 2. Με φεντόρα. Οπ! Δεν ξέρω, μας αφήνει να την κλείσεις κιόλας.
δει. Τι είναι αυτό? Από την τηλεόραση είναι. Mm. Όχι, δεν έχει τίποτα εκεί. What are you hiding, Fosters? Α, τρίτο νούμερο 2. Άρα πρέπει να ψάξουμε τα υπόλοιπα. Sorry, είναι ο φακός λίγο περίεργο. Πρέπει να πατήσεις το F και μετά το V. Α, να κάνεις, κατάλαβα. Δηλαδή ανοίγεις το flashlight και μετά το βάζεις σε UV. Όπα, τώρα δεν δουλεύει τηλεόραση, έκλεισε. Ναι, αλλά και πάλι δεν βλέπω κάτι. Αυτός ανοίγει εδώ μέσα. Όχι, εδώ πέρα δεν έχει κάτι άλλο. Ωραία, η πόρτα εδώ. Όχι, δεν πάει. Α, κάτσε, έχουμε τα κλειδιά του γκαράζ. Μήπως εδώ πάει. Έχεις δίκιο. Dispatch, car's missing. I'll keep looking. It's a big place. Δεν βλέπω τίποτα. Κι άλλο κύπατε εδώ. Οπ, πάνω κάτω, πάνω κάτω, flashlight, όχι. Όχι, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω flashlight σε ό,τι κείμενο. Οκ. Δεν βλέπω κάτι άλλο εδώ. Πάμε να σώσουμε, αφού κάτι κάναμε. Ναι, όντως, να δούμε και πώς σώζει. Είναι στο επόμενο δωμάτιο. Ναι, όχι, θέλω να δω αν υπάρχει τίποτα εδώ μέσα. Nice! Πάμε λοιπόν στα δίπλα δωμάτια. Οχ! Ένα reflection το ήθελα όμως. Γιατί, ήθελες να δεις τον εαυτό σου? Ethan and Jane Foster. Where are you? Οπα, 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 οπα! Τι? Δεν δες την ημερομηνία από πίσω. Ω! 9-4-1975. Οκ, okay, that could be important, eh? Later. Το θυμάσαι? Δεν έχω και χαρτί να το σημειώσουμε τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Άμα ήξερα θα το έγραφα σε 60 FPS, τώρα το γράφω σε 30. Τι είναι without the kit, α! Α, είναι αυτό που είναι στον πίνακα, άρα μάλλον... Πρέπει να φέρουμε μια κιθάρα εδώ. Mm-hmm. Εντάξει, πήγε από εδώ, δεξιά, πήγαινε. Δεν βλέπω κάτι με μαγικό φακό. Πόσο μεγάλο σπίτι είναι αυτό, παιδί. Μεγάλο. Δεν είδες ότι ήταν λίγο σαν μάνορ, σαν... Μπαταρίες, τέλεια. Είναι λίγο creepy. Κοίτα, horror είναι. Αν και μας είχε πει ο Ορφέας ότι δεν έχει πολύ jump horror, το οποίο είναι καλό γιατί με το jump horror δεν τα πάω καλά. Αφρικάρι. Πολύ ατμοσφαιρικό, anyway. Οπ! Πράγματα. UV spray. Α! Άρα όπου υπάρχει κοντά κωδικός, μάλλον πήγαινε έχει... λίγο πιο αργά αριστερά, σας παρακαλώ. Αυτό εδώ το... Να το, βλέπεις. Οκ, άρα το τελευταίο είναι πεταλούδα. Το πρώτο τελευταίο είναι 2 και το τελευταίο είναι πεταλούδα. Οκ, ευτυχώς ξέρουμε πού να χρησιμοποιήσουμε το UV σου, δείχνει hints. Πολύ καλό αυτό. Α, αυτός είναι διάσημος πίνακες. Πολλοί πίνακες εδώ πέρα είναι διάσημοι. Και άλλη μπαταρία, τέλεια. Χρήσιμος είναι, εγώ χρησιμοποιούμε το φακό μας. Coins, τέλεια. Θα σώσουμε μετά. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Έλα τώρα, είπαμε ότι υπάρχει... Α, κάπου εδώ. Να το, 9. Άρα 9, 2 πεταλούδα. Πεταλούδα. Μπορεί να η πεταλούδα να είναι για κάτι άλλο. Επίσης το Inventor έχει limited spaces. Κάτι που μου θυμίζει Resident Evil. Κακό Resident Evil και δεν μου αρέσει καθόλου. Το limited space με... Οχ.
Να το. 5-9-2 πεταλούδα. Πάμε, ναι, πραγματικά έχει κοντά UV sprays ή paints. Προκειμένου να ξέρεις ότι... Ναι, που πρέπει να κοιτάξεις, καλό αυτό. Α, όχι εδώ. Δεν ανεβαίνω σκαλιά με τίποτα. Γιατί? Ποτέ δεν ανεβαίνουμε σκαλιά σε παιχνίδια, έχω τρόμο. Μ' αρέσει που έχεις την επιλογή να τρέξεις κιόλας. Λοιπόν, έχουμε δύο keypads, αν θυμάσαι. Ναι, νομίζω μπορεί να έχουμε και τρία. Σώσω όλες πριν ή μετά, μετά. Μετά. Το ρολόι το είδες. Okay. Δεν έχει πεταλούδα. Α, οι πεταλούδες, πώς ήταν οι πεταλούδες. Α, ναι, πώς ήταν οι πεταλούδες. Το ξέρω ότι ήταν το 7 γαμώτο. Δεν το πες. Δεν το είπα, όχι, το σκεφτόμουν και λέω λες να είναι το 7, λες να είναι το 7. Γιατί μου φαινόταν σαν 7 πεταλούδες. Λοιπόν, πραγματάκια. Δίνει μπαταρία τουλάχιστον. Ναι, ευτυχώς, προς το παρόν. Αφροδίτη. Okay, αυτό έχει μάλλον να κάνει και με το... Είχαμε τον Άρη, έχουμε ναι. Την Αφροδίτη προφανώς. Coins, τέλεια. Πάμε να κάνουμε σε τέτοια. Τίποτα άλλο, αυτό ήταν, ναι. Ωραία, λύσαμε και το πρώτο γρίφο του παιχνιδιού. Πάμε να σώσουμε. Το ρολόι, θα το δεις. Πού είναι το ρολόι? Εκεί! Πού πας! Να το! Α! Took off the clock hands. Κλασικός γρίφος. Okay, πήραμε δύο αγάλματα. Ωραία, πάμε στις σκάλες. Πάμε στις σκάλες. Ναι, θες να πάω εγώ? Α, δεν ξέρω, φοβούμαι. Γιατί? Αυτοί οι Φόστερς πρέπει να είναι πολύ φτωχή οικογένεια. Εντάξει, τουλάχιστον μπορούμε στον τρέμο τουλάχιστον μπορούμε να έχουμε το φακό συνέχεια αναμένο. Και άλλη Αφροδίτη. Πάρε τη κι αυτή. Πού τις βάζεις, δεν ξέρω, σε αυτές. Να σου πω. Όχι. Αυτό ήταν μόνο. Ναι, κατέβα κάτω και πάμε πάλι στον καράζ, αν είναι. Μήπως εδώ πρέπει να αφήσουμε... Α, πρέπει να αφήσουμε κάτι άλλο στη θέση του. Μήπως να... ένα διπλό. Να αφήσουμε την άλλη Αφροδίτη, να το μπορεί, να το υποστηρίζω. Αυτή. Όχι. Άρα προς τα παίρνουμε. Για κάποιο λόγο συλλέγουμε αγάλματα. Πού έχει μείνει που δεν έχουμε πάει? Να πάμε πάλι στο γκαράζ. Μήπως μια κιθάρα δεν έχουμε βρει. Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορώ και στις πόρτες. Είχαμε αφήσει κάτι στο καράζ, δεν είχαμε κάνει. Λέω ρε παιδί μου. Να έχει ένα keypad εκεί. Α, κάτσε. Πόρτα. Να το. Α! Θέξεις ναι, λοιπόν, θα κάνουμε για τα γάλματα. Γρίφος με γάλματα. Λοιπόν, τρία γάλματα. Με ποια σειρά πρέπει να μπουν όμως. Ψάξουμε το δωμάτιο να δούμε.
Red Soup, δρόμος εταιρείας. Κάπου θα υπάρχει ένα κλου, δεν γίνεται. Εκτός αν υπήρχε σε άλλο δωμάτιο και δεν το είδα. Θέλω να πάμε πάνω για να δούμε. Εδώ είναι ο Ερμής πάντως, νομίζω. Ναι. Πάνω εδώ. Ναι, ναι. Creepy house. Ωπ, μια κιθάρα. Ωπ, τι σύμπτωση, ας την πάρουμε. Ωραία τα φωτάκια. Όπα, δείκτης ρολογιού που έλεγες. Mm-hmm. Ωραία, για να δούμε. Βάλε. Ναι, οκ. Θα τα βάλω για αρχή έτσι, μήπως είναι τυχαίο, μήπως απλώς χρειάζονται αγάλματα με οποιαδήποτε σειρά. Εγώ θα έλεγα ότι πρώτα βάζεις μονά, δηλαδή Ερμής, Άρης. Νομίζω έχει να κάνει και με το που κοιτάει ο καθένας. Α, λες, ε. Για κάτσε λίγο, πού κοιτάζει αυτός. Αυτός κοιτάζει τη βιβλιοθήκη. Οκ, okay, Μήπως, λέω μήπως, να κάνουμε πρώτα τους άλλους δύο γρίφους. Ποιοι είναι οι άλλοι δύο γρίφους? Η κιθάρα και, το... και ο δείκτης ρολογιού. Ο δείκτης ρολογιού μας είπε ο δείκτης της ώρας ακόμα, οπότε δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ωραία, πάμε λοιπόν για την κιθάρα. Αφού είμαστε εδώ τώρα, άσε να το κάνουμε αυτό. Φωτίζεται καλά. Νομίζω έχει να κάνει με το πώς φωτίζεται. Μπορεί. Αυτή είναι που φωτίζεται καλά. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτός φωτίζεται καλά. Και αυτό φωτίζεται καλά. Οκ, okay, να σου όχι πω. Όχι τόσο καλά. Κάτσε, να αλλάξουμε αυτή με τον Ερμή, περίμενε. Με τον Άρη, περίμενε. Mm. Κάτι μου λέει ότι... Περίμενε. Αυτή εδώ. Όχι, τη φωτίζει το χειρότερο εδώ. Θα δοκιμάσουμε την Αφροδίτη εδώ. Γιατί το πιο λογικό είναι να τα είχαν βάλει ώστε να φωτίζονται σωστά. Mm-hmm. Φαντάζομαι. Όχι. Όχι. Βάζεις την άλλη φροντίτη εδώ. Ναι, να σου πω τώρα, άστο αυτό. Πάμε στο άλλο. Ναι, να σου πω κάτι όμως. Οι συνδυασμοί των τρία είναι 8 όλοι και όλοι. Μπορούμε να τις κάνουμε όλες να τελειώνουμε. Δηλαδή, γιατί είσαι τόσο... Γιατί έχουμε ήδη ένα στοιχείο για κάτι προηγούμενο που μπορεί να μας δώσει για το επόμενο. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα που λες να το ξέρεις. Όχι, αλλά με τη σειρά. Η σειρά είναι ότι είχαμε τώρα τρία γάλματα. Μπορούμε να το λύσουμε. Εντάξει, αυτή είναι η σειρά. Πάμε τότε να το λύσουμε. Συνέχισε το. Πού ήταν αυτή η κιθάρα που λες? Δεν θυμάμαι. Πού ήταν? Ήταν σε άλλο δωμάτιο. Ναι, σε ποιο όμως? Σε... όχι σε αυτό. Ήτανε...
Εδώ. Πέρασες. Α, είδα αυτό το κόκκινο εκεί. Εδώ. Ορίστε. Πέντε, δύο, οχτώ, τέσσερα. Αυτό θα είναι στον καράζ. Έχουμε αφήσει κι άλλο στον καράζ. Ναι. Περίμενε. Τα δεξιά. Κάτσε. Ξαφνικά έχεις να δουλεύει το ψυγείο. Εδώ, αριστερά. Όχι, όχι, όχι. Στο επόμενο δωμάτιο δεξιά. Ναι, αυτό. Έχουμε κλειστές πόρτες. Πραγματικά δεν θες να λύσουμε αυτό το άγαλμα με τίποτα. Θα το λύσουμε μετά. Θα έρθει η ώρα του. Μα τώρα είναι η ώρα του, έχουμε όλα τα χάλματα. Δεν σε καταλαβαίνω πραγματικά. Γιατί δεν θες να λύσεις κάτι όταν έχεις όλα τα... Γιατί υπάρχουν hints, δεν υπάρχει λόγος να... Μπορεί να μην υπάρχουν hints. Μπορεί να μην τα βλέπουμε, μπορεί να είσαι κάποιο πίνακα. Κάτσε να δούμε τότε τα άλλα που τα έχουμε ήδη δει. Πού άλλο είχαμε κλειδωμένες πόρτες? Σε ένα διάδρομο. Α. Okay. Nathan and Jane Foster. 9475 είπαμε αυτό. Και αυτό. Αυτό δεν έχει μόνο μήνυμα βάλει. Εδώ. Τα μπάνια είναι κακάματα τα πάντα. Ορίστε, είχες δίκιο. Ευχαριστώ. Ο Απόλλο... Α, Απόλλωνας την νίκης, δεν νομίζω. Ο Άρης λέει, ήτανε κάτω από τον κόσμο, η Βένους άκουγε μουσική και ο έρωτας την... φίλησε. Μάλιστα. Τα reflections δεν μπορώ. Εντάξει, θα τα φτιάξουν, ηρέμησε. Δεν είχαμε τα reflections. Λοιπόν, εντάξει τώρα. Είχες δίκιο, είπαμε, εντάξει. Λοιπόν. Αλλά πώς το... πώς το βλέπουμε αυτό, λοιπόν. Για να δούμε τώρα. Ο Απόλλωνας λέει, έβλεπε αυτό, ο Απόλλωνας... Τι γνώση. Ωραία, ο άλλος λέει, ήταν κάτω από όλο τον κόσμο. Τι είναι το κάτω από όλο τον κόσμο? Για κάτω από όλο τον κόσμο θα δεις τι υπάρχει από πάνω, στο πάνω πάτωμα. Όπα, περίμενε. Τι? Όχι, όχι, μη γίνει να πήγαινε στο κέντρο του δωματίου. Πάνω. Πολύ έλεος. Πολύ έλεος. Άρα βάλε και την μπαταρία. Α, δυνάμωσε το φως τώρα, ωραία. Εδώ είναι η μουσική. Άρα σε αυτό το σημείο, εδώ μπαίνει η Αφροδίτη. Η Αφροδίτη μόνη της. Καλά δεν έχω μπαταρίες, είναι αγαλές. Γιούς. Βλέπεις είναι η μουσική σε αυτή τη γωνία. Α, εδώ είναι ο κόσμος. Ναι. Ωραία, άρα ο κόσμος είναι τέρμα δεξιά, είναι ο Άρης. Εδώ είναι ο Άρης λοιπόν, κατά τον κόσμο. Σωστά. Mm-hmm. Εδώ, εδώ κάτω... είναι η Αφροδίτη μόνη της. Ναι. Και δεν ξέρω αν θυμάσαι, αλλά τον είχες κάνει το συνδυασμό και δεν έκανε τίποτα.
Αλλά τώρα που έχεις πάρει το hint. Δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό. Αν είναι έτσι όπως αρέσει, θα έπρεπε να γίνεται αυτό. Καλά, θα δούμε. Μπορεί να κάνω λάθος. Μάλιστα, μυστικό δωμάτιο. Φυσικά. Αστυνομικό συνεργάτη, δεν έχει όπλο. Security feed. But where's the room? There's a basement. There's a basement. Κι άλλο κλειδάκι. Mm-hmm. Security feed. Where's the room? Ωραία. Κάτσε λίγο. Αυτή η αντανάκλαση είναι λάθος. Δεν πειράζει, σταμάτα. Nitpicking, αλλά ξέρεις τι πάει το OCD μου. Είναι μια αντανάκλαση, είναι μια αντανάκλαση χωρίς φως. Ναι. Δεν γίνεται. Εντάξει τώρα κι εσύ. Είπαμε, είναι demo. Ξέρεις τι είναι, είναι φωτοφως. Κατά λάθος χτυπάει πίσω από τον τοίχο. Εντάξει, it happens. Θα κάνω ένα save γιατί δεν μπορώ. Τι ανησυχείς ότι κάτι θα συμβεί. Είμαι σίγουρος ότι κάτι θα συμβεί. Συν ότι πήραμε ένα καινούριο κλειδί. Ωραία, εδώ υπάρχει μια πόρτα δεξιά. Πού, εδώ. Αυτή. Αυτή. Mm. Ως κατά. Τι μικρό σπιτάκι. Ποιος το χούρισε να ζει εδώ. Ορίστε και τα ρολόγια που ήθελες. Mm-hmm. Αλλά ακόμα δεν ξέρουμε τι πρέπει να το βάλουμε. Ναι, αλλά εκτός υπάρχει ένα ώρα, ρολόι εδώ. Τόσο είναι η ώρα που είναι το ατύχημα. 8:50. Must be broken. Α, λες να βάλουμε και το άλλο 8:50. Mm-hmm. Μα βάλουμε και το άλλο 8:50. Να, δεν έχει τίποτα άλλο εδώ να δούμε. Όχι εδώ. Πού στο καράζ ήταν. Όχι εδώ. Στο καράζ. Όλα ευθεία, παιδί μου. Ναι, έχει δίκιο. Δεν βλέπεις έτσι. Καθόλου. Γιατί. Κορεάτικο δράμα. Eight. Fifty. Ένα μυστικό πέρασμα. Αυτή η οικογένεια λάτρευε τα μυστικά περάσματα, There it is. Found your basement. Οπ! Πώς κατά. Έλα, αστυνομικός είσαι. Οπ! Να το δεξιά, δεξιά, δεξιά. Περάστηκε. Το είδες. Είδα το βελάκι. Wow. Είσαι ο ηρωάς μου. Έχεις όραση. Πραγματικά νομίζω ότι αυτά τα FPS έχουν καταστρέψει λίγο. Εσύ θες μόνο πυροβολάω γι' αυτό. Ας κλείσουμε αυτή την πόρτα, μην έρθει κάτι από πίσω. Δεν νομίζω να έρθει τίποτα από πίσω. Μην έρθει από μπροστά τότε. Πάρε και ένα τέτοιο ρε φίλε με το φακό, πάρε και ένα φανάρι από τον τοίχο, δεν θα πάθεις τίποτα. Hello, anybody down there? Α, το κελάρι. Σοβαρά τώρα. Δεν θα κάνουμε save, εννοείται. Εννοείται ότι θα κάνουμε save. Εν τω μεταξύ είναι όλα μαρκαρισμένα, με νούμερα. Ακούω αυτό. Σημαίνει ότι είναι κάποιος άνθρωπος γρίφος. Προσπαθώ να μετρήσεις πόσα είναι... Α, όχι, έχει πολλά νούμερα. Για να μετρήσεις. Καλά, φύγει από εδώ τώρα. Ω, τέλεια. Να βρούμε τα νούμερα. Άρα με τα βαρέλια κάτι πες, που έλεγες. Mm-hmm.
υπάρχει κανένας άλλος. Κανένα άλλο χιν. Ούτε βλέπω κάτι με το UV. Α, μήπως με το UV φαίνεται κάτι σαν βαρέλια. Mm-hmm. Όχι, τίποτα. Οπότε τι μπορεί να είναι τώρα. Θες να δούμε ποια είναι τέσσερα στη σειρά. 1, 4, 3, όχι. Πουθενά. Υπάρχουν μόνο μία σειρά βαρελιών που είναι τέσσερα στη σειρά. 8, 9, 0, 5. Ναι. Λες να είναι αυτό. Για να δούμε. Να δούμε. Ή παίζεις escape room τσάμπα και the room, yeah. Όχι, δεν είναι. Denied. Worth a try. Κάτι θα πρέπει να υπάρχει που να υποδείξει. Ξεκάθαρα κάτι υπάρχει. Πώς. Αλλά μπορεί να μην είναι εδώ. Δεν μπορεί να πάμε για πουθενά άλλο τώρα. Πώς δεν έχει. Μου αποκλειστεί. Δεν έχει πουθενά άλλο. Α, να το. Ορίστε. Η λύση. Ναι. Το θυμάσαι. Περίμενε. Όχι, λοιπόν, ας θυμόμαστε το 1 και το 2 για αρχή. Το 1 είναι το δεύτερο από το 2 και το άλλο είναι το τέρμα αριστερά στη μέση. Ωραία, περίμενε. Άρα το πρώτο είναι το 9 και το δεύτερο είναι το 8. Θα το θυμάσαι? 9 και 8. 9 και 8 και εγώ θα βρω τα υπόλοιπα. 9 και 8. Και τα υπόλοιπα είναι αυτά που είναι στο χ. Μηδέν εφτά. Πάμε. Έτσι βγει κάτι εδώ, το κλείσω να το ξέρεις. Απλώς θα το κλείσω. Το βάζει αυτό για να σου πει ότι έχεις τηλέφωνο δίπλα σου. Εφτά, τέσσερα λέει. Έξι. Άρα άνοιξε αυτή την πόρτα. Nope. Νόμιζα ότι θα άνοιγε αυτή την πόρτα άνοιξε. Καμία. Πρέπει μάλλον να κλείσει πολλά μαζί. Α, το χρησιμοποιώ. Πρέπει να γίνουμε συγκεκριμένη σειρά. Μπορεί. Νόμιζα ότι... Τώρα έκλεισε και πρώτα την οκτά. Ορίστε. Α, για να ανοίξεις το... Οκ. Ας πούμε θέλω να ανοίξουμε λοιπόν το 4. Όχι, μόνο με μία βαλβίδα μπορούμε να ανοίξουμε μόνο το 1. Αν τη βάλουμε στο D, λέει. Αν τη βάλουμε στο D, ανοίγει μόνο το 1. Αυτό θέλει δύο βαλβίδες αγγείας. Άρα θα πάμε στο 1, θα βρούμε μια άλλη βαλβίδα, θα γυρίσουμε πίσω. Όχι, το 1 δεν άνοιξε. Γιατί ρε παιδιά. Και άλλη πόρτα. Μήπως επειδή...
υπάρχουν και αλλού βαλβίδες. Α, κάτσε. Περίμενε, βλέπεις εδώ. Κάτσε, αν το ξαναβάλω θα γίνει. Νομίζω κατάλαβα τι παίζει. Τώρα είναι ένα αυτό, είναι ενεργό. Άρα πρέπει όλα τα άλλα να γίνουν μηδέν. Το πιέσα. Okay. Άρα τώρα το σύμπραν είναι 0, ναι. Άμα κάνουμε και το B0 και το A0 θα ανοίξει πόρτα 1. Για να δούμε. Λογικά τώρα θα ανοίξει πόρτα 1. Ξανά το B, ξανακάνε το B. Να το, άνοιξε. Οχ, 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 οχ. Τι? Τι δωμάτια μες στα δωμά. How can these be new? Μάλιστα, δουλεύω για κάποια εταιρεία. Οκ, okay, κατάλαβα, έχει ψωμί. Yeah, this is crazy. There's a connection between Allegra and this money trail. You're overanalyzing it, Peter. Just drop the conspiracy bullshit and do yourself a favor. Just focus on the things that... Μάλιστα, αυτός είναι η εταιρεία που ερευνούσε, ε. Allegra Pharmaceuticals is into some dark shit and you know it! Dismissed, Detective Bennett. Ωραία, θα σώσουμε. Εγώ λέω ευτυχώς που είναι η Allegra και δεν είναι η Umbrella. Wing, wing. Τίποτα άλλο. Δεν έχει τίποτα άλλο. Πάμε να ανοίξουμε άλλη πόρτα. Τι πήραμε, κλειδί πήραμε όμως, κάτσε. Πώς κλείνω, πώς άνοιγε αυτή την πόρτα το κλειδί. Δεν υπάρχει κάτι άλλο κλειδωμένο. Υπάρχει, υπάρχει πιο πίσω, αλλά πάμε τώρα να ανοίξουμε τις άλλες πόρτες. Τι ήταν πιο πίσω? Πιο πίσω ήταν κάτι άλλες πόρτες που δεν ανοίγανε. Από εκεί που ήρθαμε. Αλλά μιας και είμαστε εδώ τώρα και έχουμε τον κωδικό για να 7, κάνουμε τα άλλα. 7, περίμενε. Το 7. Το 7 είναι το A κλειστό και όλα τα άλλα ανοιχτά. Ωραία, οπότε ανοίγουμε το Β. Ωραία, άνοιξε. Το A είναι κλειστό ήδη. Το D είναι ανοιχτό. Ανοίγουμε και το C. Πρέπει να παίζουμε με το μαύρο φόντο. Αφού παίξαμε horror game. Δεν πειράζει. Αυτή δεν ανοίγει. Μπορεί να ανοίγει το κλειδί. Οπ. Να το κλειδάκι που έμπαινε τελικά. Give me a few minutes, Carson. I'll radio back. Over. 12:07. Τι γίνεται? Τι φάση! Δεν ξέρω, αυτό είναι το μεγάλο του Resident Evil είναι αυτό. Όσο πάει και μεγαλώνει. Κελιά. Είχανε κελιά στο σπίτι τους. Μπράβο. Κάτι κάνανε εδώ πέρα. UV. Ή έβαλε UV. Όχι, εντάξει, τίποτα. Λογικά όταν είναι για UV θα μας πει κάτι. Ναι, ισχύει. Ισχύει, ισχύει. Θα σκάσει η Λέβερα από πουθενά και θα... Οπα. Μ' αρέσει αυτό. Πού είχε τηλεφωνάκι. Και δεν μπορώ να σπρώξω ένα... Όχι, δεν μπορείς. Χειρόδες! Γαμώτο! Γαμώτο! Οκ, και τους βασανίζουν κιόλας, μάλιστα. Οπ, όχι. Τίποτα, έχεις δει και θα φανεί άμα χρειάζεται να το χρησιμοποιήσουμε.
just in case. Τίποτα, τίποτα. Ας πούμε το κάνει συνέχεια, σε παρακαλώ. Γιατί? Γιατί δεν λύζει. Okay, λοιπόν, το ανοίγω. Το κλείνω. Νομίζω ότι όταν ξέρεις πότε θα ανοίξει, θα σε ζαλίζει λιγότερο. Όχι, ιδιαίτερα. Α, δεν πειράζει. Του πονά το τηλέφωνο. Μάλιστα. Ντουζιέρες. Θα βάλω μπαταρία γιατί με... Οχ! Απ' την άλλη... Το βάλω στο τζούρνα τελευταία, που το μάλλον δεν είχε άλλη. Όχι εννοώ για να το γύρνα, γιατί δεν πειράζει. It's okay. Ναι. Να το. Το βάλε έτσι όπως είναι, οπότε... Α! Ναι, αυτό εννοώ. Oh shit. Έχεις πολλά τέτοια μου φαίνεται. Τίποτα άλλο για την ώρα. Δεν μπορεί να πηδήξει πάνω από ένα δίκτυο. Τα νεύρα μου. Αυτό δεν έχει πόμολο. Μάλιστα. Αυτό. 2, 3, 4, 5. Άρα είμαστε στην πέμπτη μέρα. Μάλλον είμαστε στην πέμπτη μέρα. Για να το ταιριάζει με αυτό εδώ. Εννιά, πέντε, δεκατρία, ένα. Δεν ταιριάζει με αυτό. Όχι, δεν ταιριάζει με αυτό. Τέλος πάντων. Επόμενο δωμάτιο. Τουαλέτες. Ξέρουμε δεν υπάρχει τίποτα πράγμα στο άλλο στα παιχνίδια. Pin coded number. Οκ, και υπάρχουν και άλλα από εδώ. Υπάρχει ένα δωμάτιο με pins από εδώ. Εδώ μπήκαμε. Όχι, άλλες τουαλέτες. Τέλος θα φωνάξει κάποιος άλλος, ξέρω. Πανικό, πεθάνω το φόβο. Είμαι μέσα, ρε! Ανοίγω UV. Κλείνω UV. Τίποτα, έχουμε ένα pin code room εδώ μόνο που δεν έχουμε ανοίξει από ό,τι βλέπω. Σωστά. The last operating day password will remain unchanged. Οκ. Το θέμα είναι ποια ήταν η last operating day όμως. Καταρχήν ποιο κελί είναι αυτό. Πού γράφει τα νούμερά τους. Πάνω. Τέλεια. Δεν λέει ποιο είναι. 11, 12, 10, 5. Δεκατέσσερα, δεκατρία... Άρα είναι από αυτούς ότι αυτό είναι το 10. Μπορεί.
8, 11, 9, 7. Όχι, σε αυτό είναι μέχρι το 9 πάει ο κωδικός μόνο. 8. Αυτό είναι όταν θα αλλάζανε το πιν. Οπότε το πιν το αλλάξανε τη μέρα 3 στο κελί 10. Και τη μέρα 8. Τη μέρα 3, ναι. Κάτι χάνω. Ωραία, δες τη μέρα 3. Πρέπει να δούμε τη μέρα 3. Λέει 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14. Ναι, πρέπει να πας τη μέρα 3 σε εκείνο το χαρτί το άλλο που ήταν στο locker. Όχι, να πάμε πίσω. Λοιπόν, εγώ να σταματήσουμε πάντως. Λες, ε. Λέω γιατί ίσως όταν βγει το παιχνίδι, μάλλον σχεδόν σίγουρα θα το παίξουμε έτσι καλλιώς. Οπότε. Λες. Ναι, πήραμε μια καλή όψη του τι γίνεται, νομίζω. Πώς φαίνεται μέχρι τώρα, εγώ έχω πολύ δει ενδιαφέρον. Πολύ στο νόημα. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ Resident Evil. Πραγματικά το μόνο πρόβλημα μέχρι στιγμής ήταν μόνο σε κανένα δύο πράγματα που λύγει τα reflections. Για τα ανάκλαση, είναι εδώ τα ανάκλαση, δεν μπορώ. Αααα, reflections, δεν μπορώ χωρίς reflections. Είναι. Με τρελαίνει να μην έχω reflections. Εμένα με τρελαίνει ο τρόπος που παίζεις, αλλά τέλος πάντων. Πραγματικά δεν παίζεις σαν ένα ατμοσφαιρικό first person παιχνίδι. Παίζεις σαν να παίζεις FPS. Και είναι. Ζαλίζει λίγο. Α, να, το πιν είναι. Ο συνολικός αριθμός των ημερών λέει που ανάβουμε το φως. Και λέει εκεί, day 3, 3, 4, 4, 5. Ω, σκατά! Περίμενε. Day 3. 3. Για το κελί 10, δεν θέλουμε. Όχι, ναι, αυτό όμως είναι, όχι, αυτό είναι άλλο πιν. Δεν είναι πιν κελιού τελικά. Όχι, είναι πιν γενικό. Δεν είναι το κελί 10 εκείνο τελικά. Απλώς η πόρτα για εκείνο λέει είναι για εκείνη τη μέρα. Για τη μέρα. Άρα η μέρα 5 είναι αυτή. Ναι. 9, 5, 13, 1. Το 9, 5, 13, 1 είναι ότι το κελί 9 το ανάβουμε 7 φορές. Mm. Ποιο άλλο είπαμε? 5. 7. 2, 4, 6, 7. Τι λέω? Sorry. Πάμε πάλι. Λάθος δικό μου. Sorry. Και είπαμε μέρα 5, κελί 9. Το κελί 9 ανάβει 9 φορές. Ωραία. Το κελί 5 ανάβει 5 φορές. Το κελί 13, 6. Άρα έχουμε 9, 5, 6. Ναι. Και το κελί 1, 3. 9, 5, 6, 3. Για να δούμε να μας πιάσει αυτό. Όχι. Άρα δεν ξέρουμε σε ποια μέρα είμαστε. Μήπως είμαστε στην έκτη μέρα τότε σήμερα. Απλώς είδα που έλεγε ότι δεν έχουν αλλάξει μέρες γαμώτο, γι' αυτό το σκέφτηκα έτσι. Ας πούμε ότι είναι η έκτη μέρα. Η έκτη μέρα. Ποια κελιά είναι την έκτη μέρα? 7, 6, 14, 9. Το κελί 7 είναι 5. 4. 7, 5, 4, 7, 9, για να δοκιμάσουμε. Αχα! Οκ, θα σταματήσω το παιχνίδι μόλις ανοίξουμε και αυτή την πόρτα. Μας κάτω τώρα που πέρα. Ω, σκατά. Έλα πάμε, έλα, έλα, έλα. You bastards. Δεν έχει εκεί κάτι. Storage room. Γιατί να βάλουν το storage key μέσα στο... Γιατί όχι, έχεις ένα τελευταίο να ανοίξεις. Ποιο? Αριστερά, αριστερά. Δεν το είδα καν. Τώρα πήγαινε πίσω στο locker room νομίζω.
Ή στο, όχι, το storage room. Είναι ένα από τα δωμάτια που δεν μπορούσες να ανοίξεις. Και ότι πρέπει να σταματήσουμε γαμώτα. Όχι εδώ, όχι εδώ. Εδώ είναι τουαλέτα. Μπορώ να σώσω. Δεν έχω νομίσματα. Ούτε εδώ μέσα ήταν. Όχι, εδώ είναι locker. Δεν είναι locker. Δεν είναι. Okay. Το storage room είναι μια άλλη πόρτα κλειστή. Για δες. Yes. Ω γαμώτο. Τι μπορώ να αποθηκεύω στο story. Παιδικό δωμάτιο. Είναι τελείως escape room. Καλά, το προσωπικό παιχνίδι είναι έτσι. Ryan. Impossible. God damn it, there are files on that disc that prove I'm right. I don't care if Ryan. It proves anything. You illegally obtained evidence, and that is not how we do things. Hand in your gun and badge. You're on leave until we've cleared this up. Okay. Alright, look. I know that if we just looked on the disc, Project Orion would be confirmed. Oh. Perfect woman. Έφυγα. Όπα. Ωχ! Τι είναι αυτό! Westwood Police Free! Α, όπλο. Το σταμάταγα 10 λεπτά από το τέλος. 503 to dispatch. This is Bennett. I'm gonna stick around for a bit, but that's okay. Wow. Το τελειώσαμε λοιπόν. Ναι, αυτό ήτανε. Ωραία. Πολύ ωραία. Δεν μπορεί να πει πάντω. Πήγε λίγο. Εντάξει, λίγο. Λίγο. Γεια σα. Bye.